17 Ιανουαρίου. Τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. 1773. Ο James Cook και το πλήρωμά του γίνονται οι πρώτοι Ευρωπαίοι που πλέουν στον Ανταρκτικό κύκλο. 1817. Ο Ιωάννης Καποδίστριας γίνεται Ελβετός πολίτης σε αναγνώριση της συμβολής του στη δημιουργία του Ομοσπονδιακού Συστήματος της Ελβετίας. 1824. Οι πολιτικές αντιθέσεις μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων εκφράζονται με την παρουσία δύο κυβερνήσεων. Η μία έχει την έδρα της στην Τρίπολη υπό τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και η άλλη στο Κρανίδι υπό τον Γεώργιο Κουντουριώτη. 1839. Ιδρύεται στο Λονδίνο η Ιωνική Κρατική Τράπεζα, μετέπειτα Ιωνική και Λαϊκή Τράπεζα. 1893. Οι Αμερικανοί καλλιεργητές ζάχαρης καταλύουν τη μοναρχία στη Χαβάη, όταν εξαναγκάζουν σε παρέτηση τη Βασίλισσα Λιλιοαλάνη. 1899. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίρνουν στην κατοχή τους την Ίσο Ουέικ στον Ειρηνικό Ωκεανό. Την ίδια χρονιά επίσης, γεννιέται ο Αμερικανός κακοποιός Αλ Καπόνε. 1902. Σεισμός στο Μεξικό σκοτώνει 300 άτομα. 1904. Ο Βυσσινόκηπος του Άντων Τσέχοφ κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας. 1912. Ο Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ φτάνει στον Νότιο Πόλο ένα μήνα μετά τον Ρόαλντ Αμούνσεν. 1923. Υπογράφεται σύμβαση στη Λοζάνη για την ανταλλαγή των πληθυσμών των εχμαλώτων και των πολιτικών ομήρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 1925. Συστήνεται στην Ελλάδα Επιτροπή για τη Διάσωση και Συγκέντρωση του Ελληνικού Λαογραφικού Θησαυρού της Μικράς Ασίας. 1929. Ο Ποπάι κάνει τον ντεμπούτο του σε δεύτερο ρόλο σε μία σειρά κόμιξ που δημοσιεύει η εφημερίδα της Νέας Υόρκης, Evening Journal. 1939. Γεννιέται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλος. Κατά κόσμον, Χρήστος Παρασκευαΐδης. 1942. Γεννιέται ο Έλληνας ηθοποιός Βασίλης Τσιβιλίκας. 1962. Η διοίκηση του Ολυμπιακού εξαγγέλει την κατασκευή γηπέδου στο Ρέντι, χωρητικότητας 110.000 θέσεων. 1965. Γεννιέται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής Νίκος Νιόπλιας. 1966. Ένα βομβαρδιστικό Β-52 συγκρούεται στον αέρα με ένα KC-135 αεροσκάφος ανεφοδιασμού καυσίμων πάνω από την Ισπανία, ρίχνοντας τρεις βόμβες υδρογόνου 70 κιλοτόνων κοντά στην πόλη Παλομάρ και μία κοντά στη θάλασσα. 1974. Γεννιούνται οι δίδυμες Σιαμαίες Ιρανές αδελφές, Λαντάν και Λαλέχ Μπιτζανί, που ήταν ενωμένες στο κεφάλι. Πέθαναν στις 8 Ιουλίου 2003, λίγες ώρες μετά την εγχείρηση διαχωρισμού τους. 1979. Γεννιέται ο Έλληνας τραγουδιστής και βιολιστής Αντώνης Μαρτσάκης. 1986. Εγκαινιάζεται το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα. 1989. Αντιδράσεις και απογοήτευση προκαλεί στην Ελλάδα η χριστουγεννιάτικη πρωτοβουλία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Δευτέρου να απευθύνει για πρώτη φορά το εορταστικό του μήνυμα στη μακεδονική, όπως λέει, γλώσσα. 1991. Αρχίζει η επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου, κατά την οποία οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους επιτίθενται εναντίον του Ιράκ, που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Κουβέιτ. Το ίδιο βράδυ, το Ιράκ εκτοξεύει 8 πυράβλους Κουντ εναντίον του Ισραήλ. 1992. Το Ισραήλ επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας στους Παλαιστινίους από τη Δυτική Όχθη μέχρι τη Λωρίδα της Γάζας. 1993. Ο επιθεωρητής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Ταντέους Μαζοβιέτσκι δηλώνει ότι τα Σκόπια έχουν μετατραπεί σε πυρητιδαποθήκη διαφόρων εθνοτήτων. Την ίδια χρονιά επίσης, στο Ιράκ, Αμερικανικοί πύραυλοι πλήττουν πυρηνικούς σταθμούς και βιομηχανική μονάδα κοντά στη Βαγδάτη. 1994.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 61 άτομα είναι οι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες από το σεισμό 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που πλήττει το Λος Άντζελες. 1995. Ψηφίζεται στη Βουλή ο νέος στρατιωτικός ποινικός κώδικας με τον οποίο καταργείται, μεταξύ άλλων, η θανατική ποινή εν καιρό ειρήνης. Την ίδια χρονιά επίσης, καταρχήν συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στην Τσετσενία, επιτυγχάνεται στη συνάντηση του Ρώσου Πρωθυπουργού Τσερνομίρντιν με τσετσενική αντιπροσωπεία. Την ίδια χρονιά επίσης, σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ χτυπά την πόλη Κόμπε της Ιαπωνίας, σκοτώνοντας 5.000 ανθρώπους και προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές. 1997. Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι υπογράφουν την επίσημη συμφωνία για τη Χεβρώνα και η πόλη παραδίδεται στην Παλαιστινιακή Αρχή μετά από 30 χρόνια Ισραηλινής κατοχής. 2002. Η έκρηξη του ηφαιστείου Νιραγκόγκο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εκτιμάται ότι διώχνει από τα σπίτια τους 400.000 ανθρώπους. 2009. Πεθαίνει η Ελληνίδα τραγουδίστρια Δανάη Στρατηγοπούλου. 2010. Στη Νιγηρία, συγκρούσεις μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών οδηγούν στο θάνατο τουλάχιστον 200 ατόμων. 2013. Ο πακιστανικής καταγωγής Σαχζάτ Λουκμάν δολοφονείται από μέλη της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. 2014. Ο πρόεδρος Γιουέρι Μουσέβενη αρνείται να υπογράψει το νομοσχέδιο που θα ποινικοποιεί την ομοφιλοφιλία στην Ουγκάντα, αντιπροτείνοντας την επανένταξή τους. 2017. Ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα μετατρέπει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής της Chelsea Manning για τη διαρροή εγγράφων στα Wikileaks. Η Manning θα αποφυλακιστεί εντός του έτους 2017, αντί του 2045. 2020. Ο Ουκρανός Πρωθυπουργός Αλέξη Χοντσαρούκ υποβάλλει την παραίτησή του έπειτα από τη διαρροή, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενός ηχητικού αποσπάσματος, στο οποίο φέρεται να επικρίνει την οικονομική πολιτική του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι τελικά ανακοινώνει ότι ο Χοντσαρούκ μπορεί να παραμείνει στη θέση του. 2021. Παρατείνεται το πανεθνικό απαγορευτικό στην Αυστρία λόγω της COVID-19 ως τις 7 Φεβρουαρίου. Από τις 25 Ιανουαρίου, ο κόσμος θα φορά υποχρεωτικά μάσκες στο πρόσωπο. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, στην Ελλάδα και τον κόσμο.